Εδώ λοιπόν καλωσορίζουμε με πολύ χαρά τον κύριο Κωστή Παπαϊωάννου, είναι ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πρώην Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, εκπαιδευτικός, κυρίως ένας άνθρωπος που σκέφτεται πάρα πολύ αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, νομίζω. Κύριε Παπαϊωάννου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές και τις ακροάτριες. Είναι το δεύτερο μεγάλο νομοσχέδιο που περνάει εν μέσω επιδημίας και πριν να αρχίσει να λειτουργεί κανονικά και η Βουλή και το κράτος και όλα, και είναι εξίσου κρίσιμο με τα υπόλοιπα το μεταναστευτικό. Έχει, περιλαμβάνει κρυφά κονδύλια, περιορισμό στις προθεσμίες για την αίτηση ασύλου, ασφικτικές προθεσμίες πλέον για τους πρόσφυγες, για τους αιτούντες άσυλο να προλάβουν να υποβάλουν αυτή την αίτηση και με άλλους περιορισμούς μέσα στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσουν κτλ. Έχουμε ήδη δει δηλαδή ότι κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν μπορέσει τελικά να υποβάλουν την αίτηση. Είναι έτσι όπως τα λέτε και νομίζω ότι είναι και ο λόγος για τον οποίο ήδη έχουν υπάρξει αντιδράσεις, όχι τόσο σε επίπεδο κοινωνίας. Δηλαδή έχω ένα προβληματισμό σε σχέση με αυτό που αναφέρατε εισαγωγικά, ότι υπάρχει ένας ξεσηκωμός στην κοινωνία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Είπα ότι θα υπήρχε αν ήμασταν σε κανονικές συνθήκες. Ναι. Αλλιώς. Αλλά πάντως έχει υπάρξει μια πολύ σφοδρή αντίδραση, όχι μόνο από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι η Διεθνής Αμνηστία, οι Γιατροί του Κόσμου, η Εθνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κτλ., αλλά και θεσμικοί φορείς, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων, ο Συνήγορος του Πολίτη, ο Δικαιωρικός Σύλλογος Αθηνών κτλ. Άρα υπάρχει μια κριτική σφοδρή και μάλιστα από φορείς υπεράνω πολιτικής υποψίας, για να το πω έτσι. Το δεύτερο είναι πως. Σε μια πρώτη ανάγνωση, σε μια έτσι γρήγορη ανάγνωση, μπορεί κανείς να ξεχωρίσει δύο λογιών τάσεις μέσα στο νομοσχέδιο. Υπάρχει μια τάση, μια κατεύθυνση από τη μια πλευρά να γίνει όλο και πιο ασφικτικός ο κλοιός γύρω από όσους θα ήθελαν να ζητήσουν ή έχουν ζητήσει διεθνή προστασία, δηλαδή ετούντες άσυλο κτλ. Εκεί έχουμε και επιβολή κλειστών κέντρων και γενίκευση της κράτησης σε αντίθεση με όσα ορίζονται και στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές δίκαιο, κατάργηση της προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους και όπως είπατε και εσείς, συρρήκνωση και των εγγυήσεων για τη διαδικασία ασύλου. Στο όνομα μιας κάποιας επιτάχυνσης έχουμε και στις διαδικασίες των συνεντεύξεων και στις διερμηνίες προβλήματα. Άρα η μια τάση είναι προς τα εκεί να σφίξει πάρα πολύ ο κλοιός. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο κλοιός, για να το πούμε έτσι, ανοίγει τελείως στην αδιαφανή διαχείριση του προσφυγικού και έχουν επισημανθεί ζητήματα όπως είναι και τα μυστικά κονδύλια. Να πούμε εδώ ότι αυτό είναι πρωτοφανές, είναι καινοφανές στην ελληνική πολιτική ιστορία να υπάρχουν μυστικά κονδύλια, αλλά πλην αυτών που παραδοσιακά εν μέρη δικαιολογημένα, εν μέρη κακώς, υπάρχουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και θυμίζω ότι και παλιότερα είχε υπάρξει σφοδρή αντιπαράθεση πολιτική και κριτική για τον τρόπο που αρκετοί υπουργοί διαχειρίστηκαν τα κονδύλια. Βέβαια, γιατί είχαν βγει και αποδείξεις για το που πήγαν αυτά τα κονδύλια, έτσι. Με προεξάρχοντες πρόσωπα όπως ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Αβραμόπουλος. Ναι. Αλλά στην αδιαφανή διαχείριση. Αλλά να υπάρχει πρόβλεψη για μυστικά κονδύλια σε άλλο Υπουργείο και μάλιστα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, έχω την εντύπωση, είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ξαναυπάρξει, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να αποτελεί και διεθνές προηγούμενο, διεθνή πρωτιά, έτσι, με μια ασαφή επίκληση εθνικών λόγων ασφαλείας, δημιουργείται ένα υβριδικό νέου τύπου Υπουργείο. Αυτή είναι η άλλη τάση που σας έλεγα. Είναι περίπου ένα ιδιωτικό Υπουργείο στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης. Και εννοώ και στην πάρα πολύ μεγάλη αύξηση του αριθμού των μετακλητών και μάλιστα σε θέσεις που δεν αναλογούν σε μετακλητούς υπαλλήλους. Δηλαδή η μεταγραφή από το χώρο της αγοράς, από το χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών προσώπων για να στελεχώσουν ανώτερες θέσεις της δημόσιας διοίκησης και μάλιστα με συμμετοχή σε επιτροπές. Υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση για το ζήτημα της διαχείρισης αυτών των μυστικών κονδυλίων και κατόπιν πιέσεων ο Υπουργός απέσυρε μια πρόβλεψη. Η αρχική του πρόβλεψη ήταν ότι αυτά τα μυστικά κονδύλια δεν θα τα διαχειρίζονταν καν υπάλληλοι του Υπουργείου, αλλά θα τα διαχειρίζονταν μετακλητοί δικοί του υπάλληλοι.
Λοιπόν, αυτό ξεπερνάει κατά πολύ το ζήτημα της διαχείρισης του προσφυγικού. Εγώ θα το αντέστρεφα και θα έλεγα, ενδεχομένως και λίγο προκλητικά, ότι το προσφυγικό τίνει να γίνει, ή υπάρχει μια τάση στο μυαλό ορισμένων, να γίνει ένα όχημα για τη διαχείριση πολιτικού χρήματος. Όπως υπήρξαν άλλα υπουργεία κάτω παρελθόν από τα οποία πέρασε ο κ. Μηταράκης, όπως είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, και αυτό είναι, έχω πολύ σαφή γνώση του τι λέω. Το ότι λέτε πολύ ωραία, το προσφυγικό να γίνει να γίνει ένα όχημα διακίνησης δημόσιου πολιτικού χρήματος. Mm-hmm. Διότι σε έναν τομέα, σε ένα θέμα που δεν έχει κανείς ποτέ διανοηθεί να υπάρξουν μυστικά κονδύλια, να υπάρχει τέτοια πρόβληψη και μάλιστα η προσπάθεια, η διαχείριση αυτών των κονδυλίων να μην υπόκειται σε κανέναν έλεγχο, υπήρξε κάποια αντίδραση και έτσι έκανε δύο βήματα πίσω ο κ. Μηταράκης στη Βουλή και δέχτηκε αυτά τα κονδύλια, στην Επιτροπή για αυτά τα κονδύλια να συμμετέχουν κρατική λειτουργή και τελικά είπε ότι θα δίνει και έναν λογαριασμό στη Βουλή για το που θα πηγαίνουν. Ως χάρη όμως. Έτσι, λογαριασμός για το που πηγαίνουν μυστικά κονδύλια δεν υπάρχει, διότι τότε δεν είναι μυστικά. Και το επιχείρημα το ότι θα χρειάζονται. Επίσης, ναι, γιατί υπάρχουν λέει. Να αντιληφθώ τι σημαίνει λόγοι ασφαλείας που επιτάσσουν να υπάρχουν μυστικά κονδύλια. Και μάλιστα όπως ο ίδιος ανέφερε ως παράδειγμα για την αντιμετώπιση των λαθροδιακινητών. Ακριβώς. Μα ποιον θα πληρώσεις για να αντιμετωπίσεις τους λαθροδιακινητές, εκτός αν πληρώσεις counter λαθροδιακινητές που θα γυρνάνε τους ανθρώπους πίσω. Έτσι. Δηλαδή ήταν και η δικαιολογία, πώς να το πω, επιδείνωσε και το επιχείρημα από την αρχή, νομίζω, έτσι όπως πήγε να το δικαιολογήσει. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και νομίζω ότι αυτό, επειδή ήρθε κιόλας χρονικά αμέσως μετά το νομοσχέδιο του κυρίου Χατζηδάκη που ρύθμιζε τα θέματα περιβάλλοντος, όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, δείχνει μια τάση νομοθέτησης. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια νομοθετική βουλημία από την κυβέρνηση. Η γνωστή φράση που λέμε πολλές φορές, να κάνει κανείς την κρίση ευκαιρία, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή κάνει την πανδημική κρίση νομοθετική ευκαιρία. Με την Βουλή στο καθεστώς που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μιας γκρίζας ζώνης μεταξύ κανονικής λειτουργίας και μη κανονικής λειτουργίας, με πλημελή κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεν τηρούνται ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα, που ποια θα ήταν τα στοιχειώδη προσχήματα, να κατεβαίνουν φυσικά με διαδικασία επίγοντος και εσπεσμένα νομοσχέδια ή άλλες ρυθμίσεις που σχετίζονται με την διαχείριση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης. Δεν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση αν αυτό που συζητάγαμε τώρα ήταν ότι έχει έρθει ένα νομοσχέδιο για να ρυθμίσει ζητήματα των ελεύθερων επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης. Σωστό. Αλλά με αυτό το καθεστώς να ρυθμίζονται αδειοδοτήσεις περιβαλλοντικών έργων, περιβαλλοντικές για έργα, ή να ρυθμίζονται μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, θα έλεγα ότι θυμίζει κάποιον ο οποίος σαν νύχτα μπαίνει σαν κλεφτοκοτά στο κοτέτσι και προσπαθεί ό,τι μπορέσει να αρπάξει πριν ξημερώσει. Ακριβώς έτσι, και θυμάμαι και την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, κύριε Παπαϊωάννου, που μας λέγατε ότι μπορώ να δικαιολογήσω, είπατε, τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου σε μια τέτοια περίοδο, μόνο για θέματα που είναι απόλυτα σχετικά με τη διαχείριση μιας κατάστασης και για ένα ορισμένο χρόνο, βέβαια, έτσι. Το ότι τώρα περνάμε μέσα από αυτή την ιστορία, όπως είπατε, άσχετα νομοσχέδια και κομβικά νομοσχέδια. Δηλαδή μετά έρχεται το νομοσχέδιο για την παιδεία. Μάλιστα νομοσχέδια τα οποία ρυθμίζουν με τρόπο δυσμενή κατά τη δική μας αντίληψη. Εγώ σε αυτό δεν διεκδικώ ότι είναι αλάθητο αυτό που λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει το αν είναι κάτι ευνοϊκό ή δυσμενές, αν ρυθμίζει με ένα σωστό τρόπο ή με ένα λάθος τρόπο τα πράγματα, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες μέθοδοι για να ελέγχονται αυτά τα πράγματα σε επίπεδο μιας κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και προϋποθέτει αυτό και τη λειτουργία των θεσμών, των κοινοβουλευτικών θεσμών εννοώ, και από την άλλη και τη λειτουργία μιας πλουραλιστικής δημοκρατίας σε επίπεδο δημόσιας ενημέρωσης. Εδώ αυτή τη στιγμή στερούμαστε και τα δύο. Mm-hmm. Διότι το μεγάλο ζήτημα δημοκρατίας στη χώρα, κατά τη γνώμη μου, μακροπρόθεσμα μεγαλύτερο και από την πλημελή λειτουργία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, είναι το ζήτημα της πληροφόρησης. Ακριβώς. Υπάρχει μια μονομπλοκ
ενημέρωση, τέτοια που στα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν υπήρχε. Δηλαδή, στα μεταπολίτευση, αν κοιτάξει κανείς, υπήρχαν μετακινήσεις των μεγάλων δημοσιογραφικών συγκροτημάτων, έτσι, κατά καιρούς, mm-hmm. λίγο προς τα εδώ, λίγο προς τα εκεί, αλλά η βασική η μπαλάντσα κρατιότανε. Εδώ και κάποια χρόνια, και ειδικά το τελευταίο διάστημα, είναι αυτό που συμβαίνει, δεν είναι απλώς μία μέσα από κάποια χρωματιστά μαλλιά παρουσίαση της πραγματικότητας. Δεν είναι φιλτραρισμένη η πραγματικότητα με βάση την πολιτική ματιά του δημοσιογράφου ή του mm-hmm. εκδότη. Εδώ έχουμε συστηματική απόκρυψη ειδήσεων. Έχουμε σαν να είναι συμβόλαια εκτέλεσης ειδήσεων. Υπάρχουν ειδήσεις που γίνονται μη ειδήσεις επειδή τα 4-5 μεγάλα δημοσιογραφικά συγκροτήματα αποφασίζουν ότι είναι μη γενόμενες. Όπως το λέτε ακριβώς είναι. Εσάς σαν συμβόλαια εκτέλεση ειδήσεων, ακριβώς αυτό που πολύ ωραία το περιγράφετε. Εγώ θα το έλεγα πολύ πιο λαϊκά, τόσο πολύ λιβανιστήρι δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ και είναι σαν να είναι όλα τα μέσα ενημέρωσης αυτά με τον ίδιο αρχισυντάκτη. Είναι φοβερό. Ένας άνθρωπος ναι, για όλα. Είναι όπως το ναι. λέτε και απλώς το μόνο που μπορεί κανείς να ελπίσει είναι ότι αυτό θα δημιουργήσει ένα αίσθημα κορισμού και κάποια στιγμή αηδίας, διότι όσες φορές και να... θέλω να πω ότι υπάρχει ένα όριο στο πόσες φορές κανείς μπορεί να δει να προβάλλεται θετικά κάτι που είναι καταφανώς αρνητικό. Όπως επίσης και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι η παραδοσιακή δημοσιογραφία όπως τη γνωρίζουμε έχει πεπερασμένα όρια mm-hmm. και είναι νομίζω σαφές πως τα εναλλακτικά δίκτυα πληροφόρησης παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και αυτό φάνηκε αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα. Θα σας έλεγα ότι ακόμη και στο ζήτημα της βοήθειας των καλλιτεχνών που θεωρώ ότι είναι μείζον θέμα όχι μόνο πρακτικό επιβίωση αυτών των ανθρώπων αλλά είναι και μείζον θέμα mm-hmm. Αρχής για μια ανοιχτή κοινωνία να φροντίζει τους ανθρώπους που τις δίνουν πνευματική τροφή. Η αλαζονία που καταγράφηκε στην γνωστή γκριμάτσα της αρμόδιας υπουργού νομίζω ναι, ότι θα χρειαστεί πάρα πολλές ώρες τηλεοπτικό πλυντήριο από τον κύριο Πορτοσάλτε για να ξεχαστεί. Πολύ σωστά το λέτε. Πάντως υπήρξε και νίκη της δημοσιογραφίας της κανονικής που δεν περνάει μόνο από τα social media, αυτό θέλω να πω, γιατί στο ζήτημα των vouchers. Εκεί υπήρξε έρευνα δημοσιογραφική. Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί υπήρξε δημοσιογραφική έρευνα και αυτό βοήθησε στο να καταπέσει αυτή η ιστορία. Ένα συνδυασμός των δύο της ερευνητικής δημοσιογραφίας, είτε από παραδοσιακά μέσα είτε από νέα μέσα, και των παράλληλων δικτύων mm-hmm. Εναλλακτικής ενημέρωσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Μπορεί να αποτελέσει μάλιστα και ένα μοντέλο ενημέρωσης για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Και κάπως έτσι φαίνεται ότι είναι και η μόνη περίπτωση να υπάρχει μια κάποιο είδου, έτσι, πιο ανεξάρτητη ενημέρωση. Τώρα, συμβαίνουν πολλά πράγματα μαζί και γι' αυτό ξεκινήσαμε από το μεταναστευτικό, αλλά δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό να σας ρωτήσω. Διαβάζουμε, ας πούμε, μετά από το σάλο που ξεσηκώθηκε, ας πούμε, για την υπόθεση του Βασίλη Δημάκη. Και επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πολύ με τα δικαιώματα, τώρα ο Θανάσης Καβαγιάννης ενημέρωσε ότι η κυρία Νικολάου αρνείται να υπογράψει τη μεταγωγή του. Υπέγραψε πριν από λίγο. Α, χαίρομαι που μας το λέτε. Πολύ καλή είδηση. Υπέγραψε πριν από λίγο κατόπιν του νέου κύματος κατακραυγής που ξεκίνησε να σηκώνεται σήμερα. Δεδομένου ότι είχε υπάρξει η απόφαση του Συμβουλίου των Φυλακών, mm-hmm. Των Βρεβενών και παρόλα αυτά η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής σιωπούσε και δεν απαντούσε στα επανειλημμένα αιτήματα του δικηγόρου, του Θανάση του Καμπαγιάννη, για να προχωρήσει η μεταγωγή ή μάλλον η αναστροφή, ας πούμε, mm-hmm. η ανάκληση της προηγούμενης μεταγωγής από τον Κορυδαλό. Καψώνει, έτσι, κανονικό. Παρόλο που έχουμε αυτό. Να κάνουμε έναν άνθρωπο, από τη μια με έναν άνθρωπο τόσο εξασθενημένο, mm-hmm. από την άλλη όμως εγώ θα σας έλεγα κυρίως, παρόλο ότι έχουμε να κάνουμε και με μια καταφανή περίπτωση αδικίας, την οποία επεσήμαναν, αν και αν είσαι κοιτάξει τους, εγώ κάθισα και κοίταξα τους ανθρώπους που μίλησαν, άνθρωποι που δεν είναι τόσο στρατευμένοι στα ζητήματα των δικαιωμάτων ή, εν πάση περιπτώσει, όχι με τον τρόπο που πολλές φορές το συνηθίζουμε, mm-hmm. Οι πανεπιστημιακοί του δάσκαλοι, φορείς, το Ίδρυμα Υποτροφιών. Το Ίδρυμα Υποτροφιών mm. μίλησε και είπε ότι αν αυτός ο άνθρωπος φύγει από τον Καρυδαλό, εμείς δεν θα μπορούμε να του δώσουμε ως αριστούχο υποτροφία. Mm-hmm. Λοιπόν, δηλαδή μίλησαν θεσμοί της χώρας και φορείς που δεν το συνηθίζουν, γιατί ήταν τόσο προφανής η αδικία. Παρόλο λοιπόν ότι η πρώτη αυθαιρεσία με τον τρόπο αυτόν
ανακλήθηκε. Εν τούτης αυτή η κυρία, η οποία έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση και προφανώς δεν έχει επίγνωση του βάρους αυτής της θέσης που υπηρετεί, και ότι αυτή η θέση πρώτον έχει να κάνει με τις ζωές των ανθρώπων, δεύτερον ότι μπορεί μία αμέλεια, αυλεψία, αυθαιρεσία να προκαλέσει κοινωνική αναταραχή, την οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί. Θέλω να πω ότι αυτά είναι ευαίσθητα πράγματα. Πάρα πολύ. Και δεν έχουν περιθώριο για καψόνια. Το κυριότερο, γιατί εμένα καψόνι μου θυμίζει αυτό το δεν ναι, απαντώ, αυτό δεν υπογράφω κτλ. Αλλά καψόνι πάνω στη ζωή ενός εξασθενημένου ανθρώπου και πάνω σε μια ολόκληρη πορεία που έχει κάνει, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος είναι. Όπως το λέτε, δείχνει τουλάχιστον αλλά βέβαια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, επειδή και τα βέλη έχουν στραφεί πάρα πολύ στην κυρία Νικολάου ως Γενική Γραμματέα, όταν ένας Γενικός Γραμματέας Υπουργείου επανειλημμένα αστοχή, για να το πω ήπια, η πολιτική ευθύνη κάποια στιγμή δεν βαραίνει εκείνον μόνο, βαραίνει τον αρμόδιο υπουργό. Ο οποίος αρμόδιος υπουργός, επίσης ως παγκόσμια πρώτη, ο αρμόδιος υπουργός για τις φυλακές στη χώρα μας δεν είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Θα πρέπει κάποια στιγμή, εννοώ, να εισπράξει και ο αρμόδιος υπουργός κ. Χρυσοχοίδης αυτά που το αναλογούν ως ευθύνη για τον τρόπο που οι υφιστάμενοι του διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα. Εκτός και αν ήταν απόφαση του ίδιου του κ. Χρυσοχοίδη, που δεν το γνωρίζουμε, και απλά την εκτέλεσε η κυρία Νικολάου αρχικά, ας πούμε. Δεν γνωρίζουμε. Θέλω να πω, μας αφήνει και αυτή τη σκέψη στο μυαλό η όλη μία αντίδρασή του μέχρι τώρα. Κύριε Παπαϊ... Εν πάση περιπτώσει, όταν κανείς δεν ανακαλείται στην τάξη μία-δύο φορές, είναι ή δεν είναι απόφαση του προϊσταμένου υπουργού, του αναλογεί ευθύνη πλέον. Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Καλό σας απόγευμα.